Ο λόγος που γίνεται το συγκεκριμένο βίντεο... Να ξεκινήσω εγώ. Εκεί το πάτησες. Να γράφει. Λέει ρε κόκκινο. Τρία, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καφεδάκι φτιάξατε. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ. Ποιος είναι ο σκοπός του συγκεκριμένου βίντεο. Όπως καταλάβετε, το τίτλο θα είναι ένα βίντεο Q&A. Και ο βασικός λόγος ύπαρξης αυτού του βίντεο είναι επειδή μου στέλνετε πολλά μηνύματα στο Instagram, αρκετά εκ των οποίων είναι μηνύματα που με ρωτάτε για το πώς να βελτιώσω το μηχανάκι μου. Πράγμα το οποίο εγώ δεν μπορώ να σας βοηθήσω, δεν τα ξέρω τόσο καλά όσο τα ξέρει ο κύριος. Μη πάλι με το κύριε πάνω να πω. Όσο τα ξέρει ο Κατσαντώνης. Οπότε, ήρθαμε εδώ, έχω μαζέψει μερικά από τα ερωτήματα που μου κάνετε. Έγραψα μάλιστα σε ένα post στο Instagram να μου τα γράψετε όλα, να τα έχω μαζεμένα. Και ήρθαμε εδώ σήμερα για να απαντήσουμε όσο περισσότερα γίνεται. Οπότε θα είμαστε σε πολλά από αυτά, λίγο πιο περιεκτικοί, γρήγοροι, μονολεκτικά μερικά. Να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε όσο πιο πολλά γίνεται. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάω. Μέχρι πόσα κυβικά φτάνει ένα Honda Supra? Όσα θες. Ναι, εσύ τι θα απάνταγες? Εγώ τι θα απάνταγα? Εγώ βασικά θα έκανα πιο συγκεκριμένη την ερώτηση σε σένα. Μέχρι πόσα κυβικά μπορεί να φτάσει ένα Honda Supra ώστε να μπορεί να κυκλοφορήσει βολτάδικο? Ωραία. Εγώ θα απαντήσω τη δικιά σου ερώτηση που είναι λίγο πιο σωστή. Μέχρι 53 χιλιοστά μπορείς να το κάνεις να πηγαίνει λίγο καλύτερα και να μην βγάζει και ζημιές. Μέχρι 53 χιλιοστά. Το Honda 53, Supra είναι 50 χιλιοστά το κίνητρο πίστονό του. Το κάνεις 53 και μεγαλώνεις και τη διαδρομή όμως. Κοίτα, μπορείς να του βάλεις ένα 54 στρόφαλο. Okay, οπότε 53-54. Ναι, 53 μπροστά, 54 πίσω. Τώρα, το πόσο μπορείς να το κάνεις, μπορείς να ανοίξεις κάρτερ και να το κάνεις και 59 χιλιοστά. Και όσο αντέχει και μετατόπιση μπουζονιών και άλλα κάρτερ μπορείς να βάλεις εσύ να γίνει ακόμα. Να γίνει 67, δεν, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Πολλά πράγματα. Χάνει αξιοπιστία όμως μετά αρκετή. Δεν είναι για βόλτα, εντάξει, είναι λογικό. Μην γίνει το δικό μας το βολτάδικο, 72. Δεν είναι 72 τώρα. Λοιπόν, περίμενε, επειδή τώρα είναι αρχή, εγώ θέλω να απαντήσω μια άλλη ερώτηση που έχω δει και να πάμε σε αυτήν και να πάμε στις επόμενες. Πώς γνωριστήκατε με τον Πάνο, θυμάσαι? Ξεχνάω λίγο ρε φίλε. Ξεχνάς τώρα, αλλά τα θυμάσαι, δεν θυμάσαι πώς γνωριστήκαμε? Περίμενε, να κάτσε, περίμενε. Να το πω εγώ. Ήθελα να σε ρωτήσω για κάτι ζάντες, για τις νίκελ που ήθελα και μου λες έχω καλύτερες να σου βάλω. Μου στέλνεις μήνυμα, ναι, και με ρώταγες για κάτι ζαντούλες, Για CNC. Για τη Μπράβο, CNC, ρε, για τη CNC της ζάντες. Ναι. Ήθελα να βάλω κάποιες ζάντες CNC νίκελ στο στρογγυλοφάναρο και απλά έστειλα στον Πάνο για να μου πει μια τιμή να τις αγοράσω και μου λέει, Μίτσο, μου λέει, βλέπω τα βίντεό σου και από εδώ και από εκεί πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι, τα συζητήσαμε, τα είπαμε. Εν τέλει μου πρότεινε κάποιες καλύτερες ζάντες, τις Racing Boy, τις μαύρες, αυτές που έχω ακόμα και τώρα. Και κάπως έτσι έδεσε το γλυκό. Ήρθαμε και ξαναήρθαμε και τα ξαναείπαμε. Και κάναμε μια πολύ ωραία. Και κάνουμε ωραία αυτή την πορεία που έχουμε κάνει ως τώρα. Συνεργασία. Αυτό. Λοιπόν, next, κάτσε να πάω πίσω πάλι. Σε ένα μηχανάκι, όταν βάζεις απλά μια μεγαλύτερη εξάτμιση, αληθεύει ότι του κόβεις? Ανάλογα τι εξάτμιση θα βάλεις. Άμα πας σε ένα μεγαλύτερη, λέει, σε ένα Yamaha Krypton X και βάλεις μία εξάτμιση με Φ38, δηλαδή μία VPR που να είναι χαμηλή, κανονική, όχι high-up και τέτοια, δηλαδή να έχει μεγάλη σωλήνα, δεν θα πάθει κάτι, θα πάει καλύτερα το μηχανάκι. Ειδικά στα ψηλά. Στα χαμηλά μπορεί με τη μαμά να είναι πιο καλό το μηχανάκι. Γιατί χάνει συμπίεση. Ναι. Τώρα, αν πάει να βάλει σε μαμά μηχανάκι μία εξάτμιση Φ50 που να έχει 32 εσωτερική μπροστά στην κεφαλή, ναι, το κουφώνεις, μολάει από συμπίεση και δεν είναι. Χάνει συμπίεση. Δεν πρέπει να το παρακάνεις. Μέχρι ένα σημείο νομίζω σε παίρνει από μπορεί το να ρωτήσει ποια εξάτμιση δουλεύει σε μαμά για να. Πρέπει να ρωτήσει σε ποιο μηχανάκι θες να βάλει τι. Μπορεί να το στείλει μήνυμα. Το Dragster. Προφανώς εννοεί το Krypton X. Θα το συνεχίσετε. Μην απαντήσεις. Θα βγάλω εδώ μια φωτογραφία τώρα, εδώ ένα story. Το Dragster θα το συνεχίσετε. Νομίζω καλυφθήκανε όλοι. Ναι. Δεν θα πούμε άλλα για το Dragster, θα τα πούμε όταν θα είναι έτοιμο, έτσι. Ό,τι θες. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα εδώ.
Θες να πεις κάτι λίγο? Ό,τι θες. Για να πες κάτι λίγο. Κοίτα, εγώ δεν ξέρω ότι δεν κρύβω τίποτα στο κοινό. Πες κάτι. Τι θες από χιλιοστά, στρόφαλο, τι φοράει, πες σώμα... Πες χιλιοστά μπρος πίσω. 72 στρόφαλο φοράει, με 79 κιλιδρομπίστονο είναι. Δεν είναι, θα πάμε για χαβαλέ, έτσι, γιατί και ο οδηγός θα είναι πρώτη φορά που είναι και λίγο... θα τρέξει... πρώτη φορά είναι που θα τρέξει αγώνα, θα πάμε να κάνουμε το χαβαλέ μας. Επίσης, να πούμε ότι στο τελικά βάλαμε την πλεξούδα από το Y15. Φοράει, ναι, πλεξούδα Y15, χιλιοκομμένη, που έχουν μείνει 6-7 καλώδια με ούμα εγκέφαλο, μη 5. Αυτό που λέγαμε. Και μπαίνει σε CryptonX κανονικά, έτσι, απλά είναι αρκετά... Όχι σε CryptonX. Σε CryptonX δεν μπαίνει. Ποιο? Αυτό το πράγμα όπως το πήρες μπορείς να το βάλεις σε CryptonX. Απλά να κοστίσει πολύ. Δεν θα είναι για βόλτα όμως. Μπορώ, για να βάλεις τον εγκέφαλο. Μπορούσα να το κάνω να φορτίζει. Αλλά σε CryptonX τι, δεν ταιριάζει τίποτα. Πρέπει να κάνεις πατέντες σε διακόπτες, κεντρικούς, σε αριστερούς διακόπτες. Δεν ταιριάζει τίποτα. Okay. Ναι, είναι λίγο πιο μπέρδαμα. Next. Α, μπαίνει ο εγκέφαλος σου Umami 5 του GTR στο CryptonX. Και αν ναι, πόσο δύσκολο είναι? Όχι, δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει. Το GTR όχι. Ποιος μπαίνει? Δεν μπαίνει εγκέφαλος Umami 5 στο CryptonX. Τέλος. γνώμη για Monster 180. Δεν έχω λύσει ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχει τύχει να ασχοληθώ με αυτό το μοτέρ. 140-150, αυτά πουλάμε. Για τα χρήματά τους είναι καλά μοτεράκια, εντάξει. Αξιοπιστία τώρα δεν περιμένει κανείς. Ναι, με 300 τρελό. Τώρα, 20 ευρώ που έχει, 325. 325 ευρώ, 150 πόσο είναι, 140-150. Ναι. Είναι πολύ δυνατό, αλλά εντάξει, τώρα το πόσο θα κρατήσει. Ναι, και το δυνατό είναι σχετικό μου. Εντάξει, πάει καλά. Φτιάξει ένα 53 καλό, θα είναι καλύτερο. Ναι. Next. Νομίζω αυτή την ξέρω κι εγώ. Yeah. Τι γρανάς για να βάλω σε μαμά Krypton για να δω διαφορά τι θα χάσω και τι θα κερδίσω. Είχες CryptonX, οπότε... Είχα CryptonX. Λοιπόν, γρανάζι 15 που έχει η μαμά μπροστά. Μιλάμε για μπροστινό γρανάζι, έτσι τι λέει. Ναι, ναι. Λοιπόν, το πίσω το αφήνουμε όπως είναι με γρανάζι μαμά 15 δηλαδή. Βγάζει 138 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά. 138 χιλιόμετρα με 15 μπροστά. Αλλά δεν τα πιάνεις ποτέ, ρε φίλε. Πρέπει να πας σε κατηφόρα. Έτσι να είναι η κατηφόρα. 50% κατηφόρα, ελεύθερη πτώση. Με ένα 14 γρανάζι που είχα βάλει εγώ, κερδίζει στα χαμηλά και τερματίζει γύρω στα 115 με 120 χιλιόμετρα. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Δεν έχω... Γύρω στα 115 με 120 χιλιόμετρα τερματίζει με 14 και κερδίζει στα χαμηλά. Αλλά τα πιάνεις. Πιο μπαμ τα 120. Άλλη. Για μένα βάλω ένα 14, εγώ έτσι το είχα. Λοιπόν, πάμε λίγο να το πάμε λίγο στο πιο γρήγορο. Πάμε, να βγάλουμε ερωτησούλες. Ωραία. Σε μοτέρ Honda, τι πράγματα μπορώ να βάλω για δυνατό 53. Όταν λέει μοτέρ Honda, εγώ φαντάζομαι Honda Astra. Η Supra, η GLX-α και αυτό είναι. Οκ. Okay. Τα μοτέρ, εντάξει, οι περισσότεροι ξέρετε, χωρίζονται αυτά τα τύπου Honda μονοκάμπανο, διπλοκάμπανο. Το Lifan 110 είναι μονοκάμπανο. Το GLX είναι μονοκάμπανο, το Άστρια και το Supra είναι διπλοκάμπανο. Ωραία. Τώρα, εγώ προτείνω ένα στρόφαλο 54 άσα. Για δυνατό 53 λέει. Ναι, εντάξει. Μπορεί να βάλεις και 56, μωρέ. Απλά δυνατίζει το αξονάκι πολύ. Okay. Της τρόμπας λαδιού. Γι' αυτό λέω εγώ 54. Εντάξει. Εγώ παλιά είχα 56 στρόφαλο πίσω με 53 μπροστά. Και ήταν βολτάδικο. Ήταν ωραίο. Ήταν εντάξει. Ήταν καλό. Και μιλάς, δηλαδή, εδώ λέει τι πράγματα. Εσύ προτείνεις άσα. Ο στρόφαλος είναι άσα. Και κυλιδρομπίστονο μπορείς να βάλεις άσα. Είναι μια οικονομική καλή λύση. Οκ. Okay. Δεκτό. Σε αυτά τα χιλιοστά, ναι. Λοιπόν, ένα Innova καρμπιρατέρ για να γίνει ένα ωραίο 150 βολτάδικο, τι θα το έβαζες, μάρκες εννοώντας. Νομίζω έχουμε κάνει 4 βίντεο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η ερώτηση. Γιατί υπάρχει αυτή η ερώτηση? Έχουμε πει τι φοράει. Εγώ μαμά στρόφαλο το έχω, μία κεφαλή με μεγάλες βαλβίδες από Μαλαισία, 28-24 και ένα άσα κυλιδρομπίστονο και ένα καρμπιλατέρ. That's it. Ναι, αυτό που κάναμε στο μηχανάκι δεν αυτά είναι. Αυτά που φοράει. Τα έχουμε πει ρε, 3 βίντεο, 4 βίντεο. Έχουμε πει ότι είναι... Ναι, τα έχουμε πει. Τα έχουμε δείξει. Ναι. Οκ. Okay. Αυτά. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η ερώτηση. Η αλλαγή της εξάτμισης μπορεί να κάνει κακό στο μηχανάκι. Όταν βάζεις εξάτμιση, κανονικά πρέπει να του δώσεις και λίγο βενζίνα παραπάνω.
Οκ, okay. Αν είναι καρμπλατεράτο, το μηχανάκι το φτιάχνεις εύκολα. Αν είναι injection, καλό είναι να πας να σου ρυθμίσουν λίγο τον εγκέφαλο, γιατί χρειάζεται λίγο βενζίνα παραπάνω όταν βάζεις εξάπνιση. Εγώ θα σου κάνει κακό, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα σου κάνει κακό αν το σε ένα Krypton X βάλεις εξάπνιση και πηγαίνει συνέχεια τέρμα. Ναι, στεγνώνεις ψηλά και δεν του κάνει κακό, δεν έχει το μείγμα που χρειάζεται. Μάλιστα. Εγώ έχω ακούσει το άλλο, ότι αν ένα μηχανάκι κάνεις υπερβολές, δηλαδή είναι μαμά και του βάλεις ένα πολύ μεγάλο λαιμό και δεν έχει συμπίεση, δεν χαλαρώνουν οι βαλβίδες. Όχι, δεν παίζει. Όχι. Οκ, okay. Next. Αν σου δίνουν την ευκαιρία να αλλάξεις με ό,τι παπάκι το παπί σου, τι θα έπαιρνες και γιατί. Αυτή νομίζω πηγαίνει σε μένα η ερώτηση, γιατί ο Πάνος δεν έχει ένα παπί. Με κατηγορεί. Πάνος έχει. Λοιπόν, δεν θα το άλλαζα με τίποτα το στρογγυλοφάναρο. Αν θα έπαιρνα ένα δεύτερο παπί, θα έπαιρνα η Krypton X ή Krypton X. Το μακρύ ψαλίδι επηρεάζει τη συμπεριφορά στο μηχανάκι. Προφανώς. Το μακρύ ψαλίδι είναι για άλλη δουλειά, για άλλη χρήση. Δεν μπαίνει το ίδιο στροφή το κοντό ψάλιδο με το μακρύ ψάλιδο. Προφανώς το μακρύ ψάλιδο δεν μπαίνει τόσο καλά στροφή. Ο λόγος της ύπαρξής του είναι για να μην σηκώνεται σούζα στην εκκίνηση για γρήγορα μηχανάκια. Έστω. Επόμενη αναβάθμιση στο XTX. Για μένα. Για μένα. Εγώ δεν έχω, το έχω πουλήσει, παιδιά, το XTX, έτσι. Επειδή μου καλό, γράφουν καλή, και στο Instagram. Ναι, ήθελα να το πω. Πού είναι το XTX και τέτοια, το έχω δώσει. Ξέρω εγώ, ένα προγραμματάκι, λίγο έτσι κάτι να γίνει. Κάτι τέτοιο. Πώς ρυθμίζουμε καρμπιρατέρ. Αυτό είναι ένα ολόκληρο βίντεο, νομίζω είναι καλό θέμα για να το κάνουμε. Μια γρήγορη, έτσι, να το πούμε μια στα γρήγορα. Έχεις το μπουζί στο μηχανάκι σου, το λύνεις, βλέπεις τι καύση έχει. Αν είναι κατά μαύρο, πάει να πει ότι θέλει πιο μικρό ζιγκλέρ το μηχανάκι. Και όταν αλλάζεις το ζιγκλέρ της βενζίνης, καλό είναι να αλλάξεις και το ζιγκλέρ του αέρα. Μπορεί να έχεις μεγάλο ζιγκλέρ αέρα. Οπότε αλλάζεις και τα δύο ζιγκλεράκια, το βάζεις, το δουλεύεις το μηχανάκι μία μέρα να δεις την καύση του. Και πολύ λέω μία μέρα. Και μετά το διορθώνεις. Αν είναι καφέ, το αφήνεις εκεί όπως είναι. Αν είναι άσπρο. Είναι φτωχό. Μία στα γρήγορα. Τώρα στα γρήγορα, νομίζω αυτό είναι και ωραίο βίντεο να κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό ένα βίντεο. Να το κάνουμε επίτηδες, δηλαδή να το δείξουμε επίτηδες, να το μαυρίζουμε επίτηδες. Αυτό. Δεν είναι τίποτα. Καλά, επίτηδες έχουμε κάνει εδώ τόσα πειράματα. Βέρα, ναι, εντάξει. Λοιπόν, δαχτυλίδι σε μπιέλα για να μικρύνει τη διάμετρο στον πύρο του πιστονιού. Θα δουλέψει ή όχι. Ναι, το κάνουν αυτό. Το κάνουν. Καλό είναι να η μπιέλα. Να έχει την ίδια διάσταση να είναι ο πύρος του πιστονιού με το πύρο μπιέλας, δηλαδή με την μπιέλα. Οκ, okay, αλλά μπορείς να βάλεις και δαχτυλίδι, ας πούμε. Εντάξει, πολλά μπορεί να γίνει. Και παλιά τα Yamaha που φτιάχναμε, τα 59 που τα κάναμε με Yamaha πιστόνι, με δαχτυλίδια τα κάναμε. Εντάξει, δεν παθαίνει τίποτα. Άμα γίνει σωστά και από καλό μηχανουργό, δεν έχει θέμα. Οκ, okay. Επόμενη. Κανένα νέο εργαλείο θα έρθει. Ξέρεις τι είδα, Είδα το καβασάκι, το καινούριο, το παπάκι. Έβγαλε παπί καβασάκι. Ναι, ρε καβασάκι. Αλλά δεν θα το πάρω. Γιατί δεν το κάνει. Ναι, δεν θα το πάρει. Δεν θα το πάρει. Έτσι λέγαμε. Ξέρεις, κοίτα με τα παπιά έχω κόλλημα, ρε φίλε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Πω, άμα το δεις, πέρα την πλάκα τώρα. Πάτα να το δεις. 175 κυβικά καβασάκι. Έχει έρθει Ελλάδα. Όχι, τι να έρθει Ελλάδα. Ο πρώτος που θα το πάρει πάλι θα είναι ο Πάνος. Όχι, όχι, δεν θα το πάρω. Ναι, καλά, εντάξει. Δεν θα το πάρω. Ξέχασα να σα πω. Ο Πάνος έχει 2 GTR. Ναι, ήθελα να το πω και αυτό τώρα στο βίντεο. Όχι, επειδή με ρωτάνε συνέχεια γιατί πήρες δεύτερο και τέτοια και τα λοιπά και δεν έχω απαντήσει. Θα βγάλω και ο Γαναστόρης στο δικό μου, το Instagram. Αυτό το μηχανάκι το πήρα με σκοπό να το βελτιώσω, να δω το μοτέρ, δηλαδή το εσωτερικό του μοτέρ, τι ανοχές σου έχει. Τέζα! Να κάνω κάτι πειραματικά πραγματάκια εκεί πέρα. Δεν θέλω να χαλάσω το άλλο επειδή είναι όμορφο και... Συνήθως δεν συνδυάζεται η ομορφιά και το μοτέρ, παιδάκι μου. Δεν μπορεί. Εντάξει, συνδυάζεται άμα είσαι έτοιμος. Δηλαδή, τώρα αυτό με το φτιάξεις και ξέρεις ακριβώς τι πρέπει να γίνει, πας το βάζεις το άλλο πάνω και. Εντάξει, τώρα άμα θες να πειράξεις κάτι, πρέπει να ξυλώνεις πάλι πλαστικά. Εγώ θα το έχω γυμνό το άλλο. Θα το έχω 2 ουρές πίσω, θα το έχω για. Κάνα drag day, κάνα τέτοιο θέλω να το φτιάξω. Καταλαβαίνεις. Αργεί αυτό το project. Έχουμε ακόμα. Σιγά-σιγά. Λοιπόν. Η καλύτερη ηλεκτρονική για GLX μέχρι 70 ευρώ. Νομίζω είναι πολύ λίγα 70 ευρώ.
Εντάξει, δεν είναι λίγα. Υπάρχει ηλεκτρονική. Η καλύτερη είναι η Ingentec. V92 βάζουν οι περισσότεροι. Πόσο κάνει? 150 ευρώ. Υπάρχει με 70. Με 50. Υπάρχει μία Racing. Έτσι λέγεται. Και δίνεις το μηχανάκι. Αξίζει δηλαδή, για 50 ευρώ. Ναι, ναι, αξίζει. Είναι. Τι θα πρότεινες για πρώτο στάδιο αναβάθμισης FX 125? Με FX δεν έχω ασχοληθεί κανένα. Ό,τι γουστάρεις αυτό. Εκεντροφόρο, καρμπιρατέρ βάζουν, λατήρια βαλίδων και είναι μια χαρά. Ήδη πηγαίνει μια χαρά. Λοιπόν, επόμενη. Τι μάρκα δισκάκια να βάλω στο Lifan 110 και τι λάδι να βάλω τον χειμώνα και το καλοκαίρι? Τι μάρκα, λέμε, δισκάκια βάλαμε στο Lifan που λέγαμε ότι αυτά πρέπει να βάζεις? Κοίτα, βάλαμε Federal σε σένα, απλά είχαμε κάνει με το τρυπανάκι για να μπουν σωστά. Πες το τυψάκι, πες το. Ναι, όχι, απλά είχαμε φάει με ένα τρυπανάκι για να. Πρέπει να το δουν στο βίντεο. Βάλε και ένα link στο βίντεο. Λοιπόν, που... θα σας βάλω το link εδώ. Ή εδώ, δεν θυμάμαι τώρα που μπαίνει. Για να δείτε ακριβώς τι πρέπει να γίνει ώστε να κάτσουν τέλεια τα Federal πάνω στο Lifan. Αλλιώς υπάρχουν και έτοιμα δισκάκια που έχουν γύρω στα 14, δεν θυμάμαι μάρκα. Που και αυτά δουλεύουν καλά. Okay. Λάδι 20-50. Εσύ τα έχεις όλα. Ναι, λάδι 20-50 βάζουμε. Χειμώνα ή καλοκαίρι? Κοίτα, καλοκαίρι σίγουρα. Χειμώνα μπορεί να βάλεις ένα 15-50. Λοιπόν, ο βασικός κανόνας είναι ότι βάζεις λίγο χαμηλότερο, λίγο πιο. Όχι τόσο μεγάλη πυκνότητα, πώς θα λένε. Τέλος πάντων. 15-50 χειμώνα, 20-50 καλοκαίρι. Mm-hmm. Πάτημα XTX πάνω με Krypton X μπλε. Το είπαμε και πριν. Το XTX ο πάνω το έχει πουλήσει. Πιο δυνατό ήταν του Μίτσου το XTX, γιατί ήταν κοντοψάλιδο και φοράγαμε τα ίδια πράγματα στην ουσία. Και του Μίτσου είχε και λίγο βενζινούλα ρύθμιση. Έχει λίγο, ναι. Έχει. Και εμένα ήταν μακρυψάλιδο που το μακρυψάλιδο σπίνιαρε πρώτη Δευτέρα χωρίς λόγο. Mm. Δηλαδή, αν πάταγα με το Μίτσο, θα τρώγα το δικό μου το XTX, επειδή είναι δικό μου, νομίζατε ότι είναι πιο δυνατό, επειδή είναι δικό μου. Όχι, του Μίτσου ήταν πολύ πιο δυνατό αν πήγαιναμε κόντρα. Το XTX. Γίνεται να πάρω από τον πάνω καινούριο Sprinter 50 και να μου βάλει ό,τι πραγματάκια θέλω? Καλά, εννοείται αυτό. Το έχουμε κάνει. Πολύ το έχουμε κάνω. Στείλει σε νησιά μηχανάκια ολόκληρα, κατευθείαν με μεταφορική, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ωραία. Ό,τι θέλετε. Κάνε και το άλλο, και το GTR Orange το πήρε φτιαγμένο έτοιμο. Στη Γερμανία έχουμε στείλει. Και στη Γερμανία, δύο GTR επιτόπου πήραν οι τρελοί. Αξίζει να κάνουν το Innova Carburateur μου από 57 μπομπέ σε 59 ή σε 62 πάλι μπομπέ. Βολτάδικο. Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι το Innova? Τι εννοεί? Να κάνω το Innova Carburateur. Α, εννοεί ότι έχει ένα Innova Carburateur. Ναι. Και να το κάνει 57. Όχι, από 57 σε 59. Ναι, από 57 το... μπομπέ σε 59 ή σε 62. Μην μπερδεύεστε με το μπομπέ και με το flat. Γιατί αν φοράς μαμά κεφαλή, αν το κάνεις μπομπέ, μπορεί να είναι χειρότερο. Μπορεί να βρίσκει πάνω. Όχι, να βρίσκει, δεν το φτιάχνεις και δεν βρίσκει. Το θέμα είναι ότι δεν σημαίνει επειδή θα είναι μπομπέ θα πηγαίνει και καλύτερα. Παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Πρέπει να μετράς τη συμπίεση, να βγάζεις σχέση συμπίεση για να προχωρήσεις στο επόμενο στάδιο. Σε φτιάχνω εγώ, μην αγχώνεσαι εδώ, απλά λίγο να ακούγεσαι καλύτερα. Λοιπόν, επόμενη. Τι setup προτείνεις για ένα βολτάδικο Krypton X? Το έχουμε ξαναπεί, 62 δεν είχες πει? Ναι, 62, με κεφάλαια, ελαττήρια, κεντροφόρο. Πουλάς κανένα από πει από αυτά που έχεις φτιάξει στα βίντεο? Όχι. Ταιριάζει κεφαλίδα και γκάβα 4SM σε Carter Lifan ή μόνο CSM? Τι είναι αυτό? Κοίτα, τις κεφαλές, παλιά που φτιάχναμε εμείς τα 59, τις κεφαλές και η κάβα τις πηγαίναμε, τις κλείναμε τις τρύπες στις 4 που παίρνανε τα μπουζόνια, τις τυφλώναμε, τις γεμίζαμε με λίγα λόγια, με αλουμίνιο και τις ανοίγαμε καινούριες τρύπες στα μπουζόνια που θέλουμε να βάλουμε το κάθε, την κεντραρίζαμε πάνω στα μπουζόνια που θέλουμε να φτιάξουμε το συγκεκριμένο μοτέρ. Άλλο κεντράρισμα έχει στα άστρια Carter και άλλο κεντράρισμα έχει στα Lifan 125. Ανάλογα τα Carter, την κλείναμε, την τυφλώναμε και την ξανανοίγαμε. Καινούργιες τρύπες. Για να περάσουν τα μπουζόνια, αυτό. Okay. Δυστυχώς η κάμερα δεν μας έκανε τη χάρη προς το τέλος και εμείς συνεχίσαμε να μιλάμε ενώ αυτά είναι κλειστοί, αλλά νομίζω ότι βγήκανε πραγματάκια, ότι λύθηκαν αρκετές απορίες και δικές σας, αλλά και δικές μου. Είναι ένας τρόπος να απαντάμε μαζικά και αναλυτικά, εγώ και ο Πάνος, στις πιο συχνές ερωτήσεις που γίνονται, το οποίο έχουμε σκοπό να το καθιερώσουμε, αν δούμε ότι αρέσει και σε εσάς.
Επίσης, να σας ενημερώσω ότι η σελίδα του Κατσαντώνη Steam Racing είναι έτοιμη, έχει ανέβει, υπάρχουν κάποιες ελλείψεις ακόμα, αλλά σε περίπτωση που θες να παραγγείλεις άμεσα και γρήγορα, μπορείς να μπεις εκεί. Απ' την άλλη, αν δεν είσαι σίγουρος για τι θες να αγοράσεις, μπορείς να στείλεις ένα μήνυμα στον πάνω. Αυτά, αν σας άρεσε αφήστε ένα comment και ένα like να το καταλάβουμε κι εμείς. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Περίμενε, γιατί έχεις σταθεί να πούμε άλλες δύο και κλείνουμε. Ζεσταίνει την κάμερα. Να μπορέσουμε να απαντήσουμε. Ναι, πάμε. Πω, δεν γίνεται αυτό σήμερα. Ο λόγος που γίνεται το συγκεκριμένο βίντεο είναι... Πες το τώρα. Ο λόγος που γίνεται το συγκεκριμένο βίντεο... Ο λόγος που γίνεται το συγκεκριμένο... Έλα, τι έπαθες. Έλα, τι έπαθες. Γιατί θες να γελάσει. Όχι, δεν γελάω, δεν γελάω. Σήμερα για να... Να μου γελάσει ό,τι... Ο λόγος που γίνεται το συγκεκριμένο βίντεο είναι... Κοιτάξτε. Τι έπαθες, γιατί σηκώνεις το φρύδι, ρε. Με το που σηκώνεις το φρύδι, πάμε πει θα γελάσεις.